Ήρθαν οι ληστές και λύσεψαν την τράπεζα. Ανησυχείτε γενικά? Εντάξει, όλοι ανησυχούμε. Πιο πολύ γιατί συμβαίνει συχνά. Όλοι φοβόμαστε, φοβηθήκαμε. Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για το νέο ένοπλο χτύπημα εδώ στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στη χώρα. Έχουν αποθαρασυνθεί όλοι αυτοί που κάνουν τέτοιες κινήσεις. Σαν να μην φοβόνται δηλαδή τίποτα. Ένοπλοι με τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Δεν φοβόνται μην πάθει κάποιος ατύχημα και να σκοτώσουν, όχι ατύχημα. Δεν φοβόνται καθόλου. Ναι, ακούστηκαν λέει πυροβολισμοί. Έπεσαν, ναι. Πόσο χαμός, έτσι. Πολλούς. Είχε, ναι. Η ένοπλη ληστεία εδώ πρώτη φορά συμβαίνει. Έχει συμβεί πάλι κάτι στην τράπεζα, αλλά όχι κάτι παραπάνω. 9 παρά. Εσείς πώς αντιληφθήκατε, ακούσατε? Όχι, όχι, τον πυροβολισμό. Έναν δυνατό? Όχι, αρκετοί ακούστηκαν, δεν ξέρω να σας πω πώς. Έναν ένοπλο έξω από την τράπεζα, αυτό. Ήταν κατευθείαν μέσα, έτσι. Εννοείται. Ήταν, φορούσε κουκούλα. Ναι, ναι, ήταν καλυμμένος, ναι, ναι, ναι. Κρατούσε όπλο μεγάλο, φαινόταν το όπλο? Ναι, φαινόταν. Ήρθανε δύο απ' έξω με Καλάσνικοφ και ένας μπήκε λέει μέσα. Λοιπόν, πήραν τις κασετίνες λέει όλες και φύγανε και ψάχνει η αστυνομία, έχει κινητοποιηθεί για να τους βρει. Φεύγοντας οι δράστες, κρατώντας τον βαρύ οπλισμό τους, πυροβόλησαν αρκετές φορές, πιθανόν για εκβοβισμό. Άκουσα, βγήκα έξω και τη βλέπω ένα με το καλάζι που εκεί απ' έξω. Και τίποτα, και μετά άκουσα, ξέρετε, και φύγανε. Τρεις φύγανε. Ακούσατε πυροβολισμούς? Ναι, αμέ. Πολλούς. Έξι, πέντε. Κατεύθυνση φύγανε. Εδώ. Ο οποίος δρόμος οδηγεί προς τα πού? Προς την πύλο κάτω. Αλλά προς την πύλο μπορεί να φύγει και προς, από εκεί μπορεί να πάει και από το Κορυφάζιο Καλαμάτα, μπορεί να πάει και για Κυπαρισία, από την Λαδά, από εκεί κάτω το δρόμο. Στην Αράτα. Είδατε έναν ένας έξω από την τράπεζα? Ναι, ένας με τον Καλάσνικοφ.